Οι Ιαπωνέζικοι κήποι είναι γνωστοί για την παράξενη ομορφιά τους. Ένα τέτοιο κήπο θα επισκεφθούμε στη συνέχεια. Όχι όμως στην Ιαπωνία, αλλά στην Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας. Ο κήπος ονομάστηκε Κήπος των Βράχων από το δημιουργό του, το ζωγράφο Γιοσοκού Νιαράκη, και αποτελεί μέρος των βοτανικών κήπων της Αβάνας. Υπάρχουν εδώ φυτά από την Ασία και βρίσκονται σκορπισμένα γύρω από μια τεχνητή λίμνη πλάτους 300 μέτρων. Από την αρχαιότητα οι Ιάπωνες θεοποίησαν τις πέτρες και αποτελεί παράδοση για αυτούς η χρησιμοποίησή τους ως ιερών στοιχείων μέσα στους κήπους. Αυτός ο κήπος δόθηκε στην Κούβα από ένα Ιαπωνικό σύνδεσμο σαν σύμβολο φιλίας. Η τεχνητή λίμνη του κήπου εμπλουτίζεται συνεχώς με τροπικά και εξωτικά ψάρια. Ο Ιαπωνέζικος κήπος αποτελεί μια μεγάλη ατραξιόν των εθνικών βοτανικών κήπων της Σαβάνας, που καλύπτουν πάνω από 600 εκτάρια. Από την ίδρυσή τους το 1984, οι κήποι μεγάλωσαν τη συλλογή τους και σήμερα διατηρούν δεσμούς με πάνω από 500 παρόμοια ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Τα στούντιο Ζακανά στη Γαλλία φιλοξενούν πάνω από 300 ζώα. Ο Jean-Philippe Varin, υπεύθυνος των στούντιο με την τέλεια γνώση της ψυχολογίας των ζώων που διαθέτει, είναι πάντα έτοιμος να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κινηματογραφικών ταινιών και των διαφημίσεων. Το Ζακανά δεν είναι ούτε ζούγκλα ούτε ζωολογικός κήπος, κι όμως φιλοξενούν πάνω από 300 είδη του ζωικού βασιλείου, από λιοντάρια μέχρι άντομα. Τα τελευταία 5 χρόνια ο Jean-Philippe Varin εκπαιδεύει ζώα που χρησιμοποιούνται στον κινηματογράφο και τις διαφημίσεις. Η εκπληκτική ικανότητά του να κατανοεί τον τρόπο που σκέφτονται τα ζώα τον βοηθά να ανταποκρίνεται στις συχνά περίεργες απαιτήσεις των σκηνοθετών. Στα στούντιο Ζακανά, μια ομάδα νέων ανθρώπων ασχολείται με ενθουσιασμό σε μια δουλειά που χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία. Τη μια μέρα εκπαιδεύουν έντομα, την άλλη φίδια ή ακόμα και ψάρια, καθώς και μικρά και μεγάλα πουλιά. Πολλά από τα ζώα των στούντιο Ζακανά χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστές σε όλο και περισσότερο τρελά σενάρια που κάποτε δημιουργούν προβλήματα στους εκπαιδευτές. Για παράδειγμα, όταν βάζεις όρνια να τρώνε ένα αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι φυσιολογικό ούτε για τα όρνια, ούτε για το αυτοκίνητο. Είναι ο Λουλού, ένα πολύ ήρεμο λιοντάρι. Είναι σημαντικό να δημιουργήσεις μια σωστή σχέση με τα ζώα. Πρέπει να τους δείχνεις στοργή, αλλά ταυτόχρονα να τα κάνεις να καταλάβουν ότι ο εκπαιδευτής είναι ανώτερος, ώστε ποτέ να μην σκεφτούν οτιδήποτε ανόητο ή να θελήσουν να επιδείξουν τη δύναμή τους.
Το να δουλεύει κανείς με ζώα που θεωρούνται επικίνδυνα και επιθετικά είναι, σύμφωνα με τους ανθρώπους των Studio Ζεκανά, θέμα ψυχολογίας. Το ζώο δεν πρέπει ποτέ να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κακό σε οποιονδήποτε. Πρέπει να ξέρει πως οι εκπαιδευτές είναι δυνατότεροι του. Όταν το ζώο βγαίνει από τα στούντιο για γυρίσματα, θα συμπεριφέρεται σε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται στον εκπαιδευτή του. Πολλά μπορούν να γίνουν με τα εκπαιδευμένα ζώα και πουλιά. Με τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις, καθώς και πισίνα, ενιδρίο και ένα καταράκτη ύψους 20 μέτρων, τα Studio Ζεκανά προσφέρουν όλες τις διευκολύνσεις στους παραγωγούς ταινιών με ζώα. Θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με κάτι πολύ θεματικό που μας ήλθε από την Ιταλική τηλεόραση. Ένας κινηματογραφιστής της μπήκε σε ένα από τα αεριοθούμενα του γνωστού μήνους επιδείξεων τρίχρωμα βέλη κατά τη διάρκεια μιας από τις ασκήσεις τους. Η κινηματογραφική μηχανή του κατέγραψε εκπληκτικές σκηνές, μερικές από τις οποίες προβάλλουμε αμέσως.
αυτά ετοιμάσαμε για σας απόψε. Θα είμαστε και πάλι μαζί το ερχόμενο Σάββατο. Καλό σας βράδυ.